Σεβαστοί πατέρες της Εκκλησίας, αξιότιμοι κύριε εκπρόσωποι του Νομάρχου Χαλκιδικής, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντινομάρχες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Νομαρχιακή και Δημοτική Σύμβουλη, κύριε εκπρόσωποι της Πολιτείας, κύριε εκπρόσωποι της Στρατιωτικής Ηγεσίας, κύριοι Δήμαρχοι γειτονικών Δήμων, φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και συμπατριώτισσες. Είμαστε όλοι εδώ σήμερα για να δούμε και να ακούσουμε κάποια πράγματα που θα μας βάλουν στο πνεύμα της γενοκτονίας και θα μας πάνε νοερά πίσω 90 χρόνια περίπου πριν στα χρόνια της μεγαλύτερης σφαγής που έχει υποστεί ο Κονδιακός και κυρίως ο άμαχος πληθυσμός, δηλαδή το γένος μας. 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας για όλους μας. Ξέρετε όμως ότι καθιερώθηκε και σαν ημέρα γιορτής για τους κεμαλιστές Τούρκους. Αυτό λέει πάρα πολλά. Ημέρα μνήμης λοιπόν καθιερώθηκε και με ορόφωνη απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου το 1994. Υπογράφηκε δηλαδή απόφαση. Είναι γνωστή σε όλους μας η ειδήσεις του Αΐνους του Κωνσταντίνου Καραμαλίου, το πετύχημα «Έξω πάμε καλά». Και εμείς υπότι λέμε «Έξω πάμε καλύτερα» στο θέμα της διαδικοποίησης και αναγνώρισης της γενοκτονίας. Ενώ υπάρχουν στο εξωτερικό άνθρωποι όπως παραδείγματος χάρη κάποιοι ξένοι ευρωβουλευτές που στηρίζουν τον αγώνα για τη διεθνοποίηση και την αναγνώριση της γενοκτονίας, ενώ υπάρχει η Διεθνής Ένωση Ακαδημαϊκών και Επιστημόνων για τη Μελέτη των Γενοκτονιών, που πρόσφατα αναγνώρισε σε ποσοστό 87% τις γενοκτονίες ποντίων Αρμενίων και Ασσυρίων, και αυτό επιτεύχθηκε χάρη στο σκληρό και συνεχή αγώνα της Θέα Χάλο, αυτής της πόντιας συγγραφέως που όλο το δράμα της γενοκτονίας το αποτύπωσε και το διέδωσε μέσω του βιβλίου της με τίτλο «Ούτε το όνομά μου», που περιγράφει τον αποδεκατισμό της οικογένειας της μάνας της σε αυτές τις ατέλειωτες πορείες θανάτου στα βάθη της Ανατολής. Μέσα λοιπόν στη χώρα, στο εσωτερικό, κάνουμε βήματα συνωτών. Ανατρέπουμε έμεσα με τις πράξεις μας αποφάσεις του Κοινοβουλίου, τονίζω έμεσα. Οι ίδιοι που τις πήραμε, αναιρούμε τις υπογραφές μας. Ενώ το βάρος του ποντιακού ελληνισμού είναι τεράστιο, όλος αυτός ο λαός των 33 περίπου εκατομμυρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό, το ειδικό βάρος του δεν είναι τέτοιο που να αποτρέπει επέσχυντες πράξεις όπως είναι οι καταθέσεις επανόλου. Καταθέσεις που έγιναν δυστυχώς πρώτα από τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και νυν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κύριο Γιώργο Παπανδρέου, και τώρα πρόσφατα και από τον Πρωθυπουργό, κύριο Κώστα Καραμαλή. Και εδώ έχουμε αρκετή ευθύνη και εμείς οι πόντοι, λιγότερο οι σύλλογοι, περισσότερο οι ηγεσίες των Ομοσπονδιών. Έχουμε ευθύνη που δεν μετατρέψαμε το ειδικό βάρος του ποντιακού ελληνισμού σε μέσο πίεσης και αποτρεπτικότητας επέσχυντας αυτής της πράξης. Τι συνέβη, πολυγορία, ναι μεν αλλά, συμβιβασμός με την εκάστοτε εξουσία, και αν το όλα αυτά για κάτι θετικό είναι κατανοητό. Αλλά να συμβιβαζόμαστε ή να ολοκληρώνουμε ή να ανεχόμαστε πράξεις που στην καλύτερη των περιπτώσεων χαρακτηρίζονται σαν πράξη ντροπής. Ντροπής και ύπρη κύριοι για αυτούς που σφαγιάστηκαν. Ντροπή, βαθιά λύπη και πικρία για όλους εμάς. Διότι πώς αλλιώς να αισθάνεται κανείς όταν βλέπει τους δύο ανώτερους αξιωματούχους της χώρας του, υπουργός και πρωθυπουργός, να προβαίνουν σε αυτήν την πράξη απόγωσης ύψης της τιμής του Μουσταφά Κεμάλ, τον σφαγέα, τον γενοκτόνο, πού είναι η περιβόητη αναγνώριση της γενοκτονίας, αφού τον τιμούμε. Κοροϊδευόμαστε, ξέρουμε καλά τι κάνουμε ή δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Ο Μουσταφά Κεμάλ όλοι πλέον το γνωρίζουμε, γι' αυτό υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία Ελλήνων και κυρίως ξένων, ανταποκριτών από την εποχή εκείνη, όπως είναι και ο Αμερικανός Χόρτον, ότι υπήρξε ο συνεχιστής της γενοκτονίας και μάλιστα πιο εξειδικευμένος τίμιος του ποντιακού ελληνισμού. Ακολουθούσε τη συνταγή του ξεκληρίσματος των οικογενειών, γυναίκες, παιδιά, για να εκλείψει το γένος και της κρεμάλας και της εκτέλεσης και της πορείας θανάτου για τους άνδρες, τους ανθρώπους, του πνεύματος και της θρησκείας. Οι 353.000 ψυχές από εκεί ψηλά είναι και το φωνάζουν να τα ακούσουν. Το καταμαρτυρούν τα οστά που βρέθηκαν πριν από λίγες ημέρες όλο τυχαία στα ερήπια ενός χριστιανικού ναού. Γι' αυτό και πετάχτηκαν σε παρακείμενο ποτάμι. Μην τυχόν και μιλήσουν. Και πούν για το μέγα, το μεγαλύτερο ρατσιστικό έγκλημα του κεμαλισμού. Είναι λοιπόν ο Μουσταφά Κεμάλ ο μεγάλος θήτης. Όταν λοιπόν τιμούμε τον μεγάλο θήτη με την κατάθεση στεφανιών, τότε τι κάνουμε στα θύματα του. Η λέξη που ταιριάζει σε αυτές τις πράξεις την γνωρίζει ο καθένας από εμάς.
είναι έλλειψη τιμής, μνήμης και ευθύνης απέναντι στους άδικαστα για στένας προγόνους μας. Αξιότιμοι κύριοι επίσημοι, αγαπητοί μου συμπατριώτες, οι τιμές και οι μνήμες αρμόζουν και πρέπει να αποδίδονται στα θύματα και όχι στους ιστοθήτες του διακομινισμού. Τα τελευταία χρόνια που όλο και πληθαίνουν οι φωνές για διαδοχής της γενοκτονίας, η Τουρκία αντιδρά σαν το αγρίνι που έχει προσβάλει το μικρόβιο της λύσας. Είναι στην γωνία και αντιδρά με οποιοδήποτε τρόπο. Απειλεί ανθρώπους που αγωνίζονται για τη διαφοροποίηση του εγκλήματός της, τους απειλεί με φυλάκιση αν είναι υπηκοητής ή με απειλές ακόμα και δολοφονίες όπως είναι αυτές του αμένου δημοσιογράφου και του καθολικού ιερέα που έγιναν πρόσφατα. Δεν αντέχει την αλήθεια. Δεν επιτρέπει στο μεγάλο πόντιο συγγραφέα Γιώργο Ανδρεάδη να επισκέπτεται τον αγαπημένο. Συγχωρέστε με. Συγγραφέα στον αγαπημένο και αλυσμένο τον πόντο. Την ενοχλούν τα βιβλία και οι μαρτυρίες που περιέχουν. Τώρα στις μέρες μας, κατόπιν στην εκβιάση της ΗΠΑ, να ακυρώσουν τη βίζα εισόδου στην Αμερική του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, ο οποίος θα ήταν ομιλητής στην εκδήλωση μνήμης στη Νέα Υόρκη. Το αγύρωσε. Ο συνεχής αγώνας του κατά του κεμαλισμού, ο καυστικός και ουσιαστικός λόγος αυτού του μεγάλου πόντου αγωνιστή, ενόχλησε φαίνεται σε μεγάλο βαθμό την κεμαλική Τουρκία, που προσπαθεί με κάθε τρόπο να υποβαθμίσει αυτόν τον αγώνα. Τέτοιους ανθρώπους τους φοβάται η Τουρκία. Άρα τέτοιοι πρέπει να γίνουν όλοι. Όλος ο ποντιακός ελληνισμός, παρά τις όποιες αντιξιότητες, τις όποιες πολιτικές σκοπιμότητες που άκομισα επικαλούνται κάποιοι, πρέπει να συνεχίσει να μάχεται και να αγωνίζεται ακόμα σκληρότερα, γιατί κανένας αγώνας δεν χάνεται αν δεν τον εγκαταλείψουμε. Και εμείς οι πόντοι δεν θα εγκαταλείψουμε τον αγώνα για τη δικαίωση των άδικα σφαγιαστών των 353.000 προγόνων μας. Θα συνεχίσουμε μέχρι να αναγνωριστεί διεθνώς από όλους, και να αποδοθεί, τονίζουμε, να αποδοθεί στην ανθρωπότητα το έγκλημα της γενοκτονίας των ποντίων από την κεμαλική ρατσιστική Τουρκία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.